Μάρκο, τρεις τραυματίες, μία αγνοούμενη ηλικιωμένη και δύο σπίτια καμένα είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της πρώτης μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε για φέτος το καλοκαίρι εδώ στον οικισμό της Θεάς Αρτέμιδος στους Αγίους Θεοδόρους. Όλα ξεκίνησαν στις 3.30 το μεσημέρι, όταν οι κάτοικοι είδαν τις φωτιές να ξεπηδούν από ένα θερμοκήπιο και λόγω του ισχυρότατου αέρα, ο οποίος έπαιρνε στην περιοχή, γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση και πέρασε μέσα από τον οικιστικό ιστό. Ακολούθησε πανικός, πανδαιμόνιο με τους ανθρώπους να αναζητούν βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 70 πυροσβέστες με 32 οχήματα. 37 άτομα πεζοπόρο ήταν μέσα στις φλόγες και έκανε ό,τι μπορούσε. Ενώ από αέρος έκαναν ρήψεις 4 καναντέρ, 2 πετζετέλ και ένα ελικόπτερο Σινούκ. Μέσα στον πανικό, Μάρκο, που ακολούθησε της πυρκαγιάς, μία ηλικιωμένη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, όπως πληροφορούμε, έφυγε από το σπίτι της αφήνοντας τα πάντα όπως ήταν. Βγήκε από αυτό και ανέβηκε, δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί από τις 3.30 ακόμη αγνοείται, ανέβηκε προς το μέτωπο της φωτιάς προσπαθώντας να φύγει από, να αισθανθεί πιο ασφαλής. Έχει βγει η κόρη της με άνδρες αστυνομίας και με ένα περιπολικό, χτενίζουν το σημείο προκειμένου να βρουν την 70χρονη. Για χαρακτηριστική αδράνεια, Μάρκο, της Δημοτικής Αρχής κάνουν λόγο οι κάτοικοι, καθώς εδώ σε Αγίους Θεοδόρους εδώ και χρόνια το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει νερό στα σπίτια, καθώς η περιοχή δέχεται μεγάλο όγκο τουριστών. Όπως μας είχαν αναφέρουν χαρακτηριστικά, ούτε για σήμερα που κεγόταν όλη η περιοχή, ο Δήμος δεν έκανε κάποια αλλαγή στις ρυθμίσεις για την υδροδότηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ίδιοι να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και να περιμένουν τους πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματικά δεν ήξεραν πού να πρωτοκινηθούν την ώρα που η φωτιά ήταν σε πλήρη έκταση, σε πλήρη εξέλιξη. Αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στους Αγίους Θεοδόρους. Ο Θοδωρής Κλίτσας σας μεταφέρει την εικόνα του καμένου τριώροφου σπιτιού που είχαμε εδώ, το ένα από τα δύο σπίτια, και οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανάστατοι, καθώς περιμένουν να περάσει αυτή η βραδιά χωρίς κάποια αναζωπήρωση λόγω του αέρα, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, στον οικισμό της Θεάς Αρτέμιδος. Σε ύφεση λοιπόν η πυρκαγιά, αγωνία για την τύχη της ηλικιωμένης που αγνοείται. Μιχάλη, για οποιαδήποτε εξέλιξη μας ενημερώνεις αμέσως.